Είναι μόλις μερικές μέρες, τρεις μέρες από τότε που ανέλαβε την τοποθετία μετά την κοίμηση του αξέχαστου Μητροπολίτου και φίλου και αδελφού Μητροπολίτη Τετωλίας και Ακρανίας κ. Κοσμά. Διότι, όπως είπα και στην εξώδια ακολουθία, είμαστε γνωστοί από τα μικρά μας χρόνια και επομένως σήμερα εκείνος έπρεπε να είναι εδώ και να αγιάσει τα ύδατα. Αλλά ο θάνατος υπάρχει, που ο θάνατος είναι κοίμηση και ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο έχει τη δική του ιστορία και επέτρεψε έτσι ο Θεός να φύγει από τον κόσμο αυτό. Η Εκκλησία παραμένει. Παρά το ότι εμείς φεύγουμε, εμείς ερχόμαστε και φεύγουμε. Η Εκκλησία παραμένει. Έλεγε ο ύμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, το οποίο διατέλεσε και συνεργάτης. Έλεγε, η Εκκλησία είναι ένα βαγόνι που μπαίνει κανείς μέσα, κατεβαίνει σε κάποια στιγμή, πάει το βαγόνι. Η Εκκλησούλα μας, έλεγε εκείνος, είναι ένα, η μάνα μας, το βαγόνι που τρέχει. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Ύστερα από πολλά χρόνια, άλλος θα είναι εδώ Μητροπολίτης, άλλοι θα είναι ιερείς. Η Εκκλησία παραμένει στους αιώνας. Να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, εννοώ του αημνήστου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακρανίας κ. Κοσμά εν σκηνές δικαίων, να δίνει σε όλους τους κατοίκους της ευλογημένης αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως δύναμη, χαρά, ευλογία και υπέρβαση του θανάτου. Είμαι συγκινημένος για πολλούς λόγους για τους οποίους είμαι σήμερα εδώ πρώτη φορά, πρώτη λειτουργία μετά την εξώδιο ακολουθία και έτυχε την ημέρα των Θεοφανίων, γιατί με το Ασολόν και το Αγρίνιο μας συνδέουν πάρα πολλά. Έχω το όνομα του Ιεροθέου. Ήταν Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας πριν τον Θεόκλητο. Μου το έδωσε το όνομα αυτό ο γεροντάς μου. Ο Μητροπολίτης Εδέσης Καλλινίκος τώρα είναι Άγιος. Ήταν εδώ πρωτοσύγκελος, εδώ τον γνώρισα. Άρα η αφετηρία είναι εδώ, το Μεσολόγιο και το Αγρίνιο. Τον γνώρισα, πήγα στην Έδεσα και χαίρομαι, δοξάζω το Θεό για αυτή τη δωρεά να έλθω εδώ που διακόνησε ως Μητροπολίτης ο Ιερόθεος και ο Θεόκλητος, ο οποίος με αγαπούσε πάρα πολύ και ήταν τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου. Και χαίρομαι διότι εδώ διατέλεσε πρωτοσύγκελος ο γέροντάς μου, ο Άγιος Καλλίνικος. Άρα νομίζω μπορώ να το πω, χωρίς να είμαι σοβινιστής, μπορώ να πω ότι εδώ για μένα είναι τα ιερά χώματα του Μεσολογγίου. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή και ευλογημένη χρονιά.